ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση δωρεάν θέσεων πάρκινγκ από το Δήμο Σερών. Ήδη στις οδούς Θεσσαλονίκης και Γεωργίου Παπανδρέου οι εργασίες για δωρεάν πάρκινγκ εκτελούνται και θα συνεχιστούν σε πολλές οδούς της πόλης των Σερών. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ηλεκτρονικά πάνελ τα οποία ενημερώνουν μέσω αισθητήρων κατά μήκος των οδών τους οδηγούς για τις κενές θέσεις παρκαρίσματος. Δίνουν τη δυνατότητα ώστε να αναγνωρίζει κάποιος αν υπάρχει κενή θέση παρκαρίσματος. Είναι μια διαδικασία στα πλαίσια της έξυπνης, του έξυπνου παρκαρίσματος, της έξυπνης πόλης τέλος πάντων. Είναι μια διαδικασία που μπαίνουν κάποιοι αισθητήρες μέσα σε κάποιους δρόμους εντός του κέντρου της πόλης, όπου θα έχει σημανθεί κιόλας, έχει προσδιοριστεί ο χώρος στον οποίο πρέπει να παρκάρουν οι πολίτες και έχει ένα τερματικό σε διάφορους δρόμους, όπου θα έχει μια πινακίδα, θα προσδιορίζεται ακριβώς, η πινακίδα θα ενημερώνει πόσες θέσεις στάθμευσης και αν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στον επόμενο δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που κυκλοφορούν αυτοί. Βεβαίως, μέχρι που να πάει στο χώρο στάθμευσης μπορεί να έχει καταληφθεί αυτή η θέση στάθμευσης. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, σύντομα θα ολοκληρωθεί και αυτή και θα υπάρχει αυτό το σύστημα έξυπνου παρκαρίσματος, να το ονομάσουμε έτσι. Θα γίνει σε κάποια σημεία? Ναι, είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου, είναι στη Θεσσαλονίκη, Παύλου Μελά, είναι στους δρόμους αυτοί που είναι κάτω από την Ερμό και μέχρι την Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αντίτιμο για το παρκάρισμα? Όχι, το συγκεκριμένο είναι μόνο παρκάρισμα, είναι πληροφόρηση. Είναι μόνο πληροφόρηση που μπορεί να δέχεται ο πολίτης, προκειμένου να μπορεί να βρει κάποια θέση στάθμευσης σε συγκεκριμένο χώρο.